George Soros που διαχειριζόταν τα περιουσιακά στοιχεία της Quantum Fund το 1992 τα είχε φτάσει γύρω στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα διεθνή αποθεματικά της τράπεζας της Αγγλίας ήταν 44 δις, σχεδόν 9 φορές περισσότερα, στα οποία θα μπορούσαν να προσθεθούν τα αποθεματικά οποιοδήποτε άλλου μέλους του ERM επέλεγε να επέμβει υπέρ της Βρετανίας. Αν ο Σόρος τα είχε βάλει μόνος του με την τράπεζα της Αγγλίας, θα είχε χάσει. Από την άλλη μεριά, η Ομοσπονδιακή Αποθεματική Τράπεζα εκτιμούσε ότι ο ημερήσιος τζίρος στις παγκόσμιες αγορές ξένου συναλλάγματος είχε αυξηθεί από τα 58 δισεκατομμύρια το 1986 στα 167 δις το 1992. Σύμφωνα με τον Economist, τα φαινομενικά άφθονα αποθεματικά του Βρετανικού Υπουργείου Οικονομικών ήταν μηδαμινά σε σύγκριση με τη δύναμη πυρός των κερδοσκόπων. Επομένως, το κλειδί για τη συναλλαγή που επεδίωκε ο Σόρος ήταν να οθήσει μια κρίσιμη μάζα επενδυτών να στοιχηματίσει στην ίδια συναλλαγή με εκείνη που είχε κατά νου. Αυτό δεν ήταν δύσκολο, διότι ο Σόρος ήταν ήδη μέρος ενός δικτύου επενδυτών παρόμοιας νοοτροπίας. Ο Ρόμπερτ Τζόνσον της Bankers Trust ήταν στην πραγματικότητα εκείνος που βοήθησε τον Σόρος και τον συνεταιρό του Σταν Ντράκεν Μίλερ να καταστρώσουν τη συναλλαγή. Όπως εξήγησε ο Τζόνσον, το κρίσιμο σημείο ήταν ότι τα νομίσματα του ERM κρατιούνταν μέσα σε σχετικά περιορισμένες ζώνες διακύμανσης. Ό,τι και αν συνέβαινε, οι αξίες των νομισμάτων δεν μπορούσαν ποτέ να αυξηθούν κατά πολύ έναντι του μάρκου. Οπότε, αν οι κερδοσκόποι σόρταραν τη λίρα και έχαναν, δεν θα έχαναν πολλά. Για να σορτάρεις ένα νόμισμα, το δανείζεσαι μέσω ενός χρηματιστή, το πουλάς στην τρέχουσα τιμή του και πιστώνεσαι τα χρήματα της πώλησης. Αν η συναλλαγματική ισοτιμία στη συνέχεια πέσει, τότε αγοράζεις την ίδια ποσότητα του νομίσματος στη νέα χαμηλότερη τιμή και την επιστρέφεις στον χρηματιστή. Η διαφορά ανάμεσα στην υψηλότερη τιμή που πιστώθηκες για την πώληση του νομίσματος και τη χαμηλότερη τιμή που πληρώνεις για την αγορά του είναι το κέρδος σου. Ωστόσο, αν η αξία του νομίσματος αυξηθεί, πρέπει να αγοράσεις το ποσό που δανείστηκες στη νέα υψηλότερη τιμή, προκειμένου να το επιστρέψεις στον χρηματιστή. Οπότε χάνεις λεφτά. Αν πόνταραν και κέρδιζαν, είχαν την ευκαιρία να βγάλουν πολλά. Ο Τζόνσον εκτιμούσε ότι η υποτίμηση μπορούσε να είναι έως και 20%. Ήταν ένα επιχείρημα υπέρ της μέγιστης εμπλοκής. Ο Ντράκεν Μίλερ, ο συνέτερος του Σόρος, οπωσδήποτε πίστηκε ότι η λίρα θα υποτιμούνταν, αλλά ήταν διστακτικός ως προς τα πόσα να στοιχηματίσει. Αν την αγαπάς τόσο πολύ, πέταξε ο Σόρος δεικτικά. Είπε στον Ντράγκεν Μίλερ να ρίξουν στο ψαχνό, να δανειστούν όσα μπορούσαν για να σορτάρουν τη λίρα. Στο κάτω-κάτω, όπως το έθεσε ο Σόρος, η σχέση ρίσκου ανταμοιβής ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή, οπότε γιατί να συγκρατηθούν? Με όλο και μεγαλύτερη έξαψη, οι δυο τους άρχισαν να δανείζονται όσες λίρες μπορούσαν να βρουν προκειμένου να παίξουν το μεγαλύτερο στοίχημα της καριέρας τους. Το κλειδί όμως ήταν, όπως θυμόταν ο Τζόνσον, που ήταν, είπαμε, ο Τζόνσον ήταν ο διευθυντής της Bankers Trust, ότι δεν στοιχημάτιζαν μόνοι τους. Βγήκα από εκεί μέσα χωρίς την παραμικρή αμφιβολία ότι θα το κάναμε αυτό το πράγμα και ήξερα ότι και άλλοι άνθρωποι σε τράπεζες και αντισυμβαλόμενες εταιρείες θα μας μιμούνταν. Καθώς τα μη εγκεκριμένα σχόλια του Schlesinger, που είπαμε ήταν ο πρόεδρος της Bundesbank, από την προηγούμενη Τρίτη το απόγευμα δημοσιοποιήθηκαν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, άρα ήταν 4 μέρες πριν το δημοψήφισμα στη Γαλλία. Το σορτάρισμα της λίρας κλιμακώθηκε. Περιμένοντας αναγωνίως να μιλήσει στον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Οικονομικών Λαμόντ οδηρόταν ότι χάναμε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κάθε λίγα λεπτά.
Η Τράπεζα της Αγγλίας προσπάθησε μάταια να σταματήσει την εκροή. Στις 11 το πρωί ανακοίνωσε ότι το ελάχιστο επιτόκιο δανεισμού θα αυξανόταν σε 12%. Κάτι παραπάνω από 3 ώρες αργότερα το επιτόκιο αυξήθηκε σε 15%, αλλά με ισχύ από την επόμενη μέρα. Τέτοια απεγνωσμένα μέτρα απλώς ενθάρρυναν κι άλλο τον Σόρος. Και όταν ο Λαμόντ ανακοίνωσε ότι θα δανειζόταν ένα επιπρόσθετο ποσό 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να προστατεύσει τη Στερλίνα, ο Σόρος το βρήκε διασκεδαστικό, γιατί αυτό περίπου ήταν το ποσό που θέλαμε να πουλήσουμε. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ σε αυτό το σημείο. Η θέση του είχε προσεγγίσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια όταν έκλεισαν οι αγορές. Εκείνο το βράδυ, ενώ οι θεατρόφιλοι, μεταξύ των οποίων και ο γράφων, πώς τον είπαμε αυτόν εδώ, Νίαλ Φέργκισον, απολάμβαναν την δύναμη του πεπρωμένου του Βέρντι στην Εθνική Όπερα της Αγγλίας, ο Υπουργός Οικονομικών Λαμόντ κάλεσε μια αυτοσχέδια διάσκεψη στο κεντρικό προάβλιο του Υπουργείου Οικονομικών για να ανακοινώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα ανέστελε τη συμμετοχή του στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Παρά την νωρίτερη επίσημη υποτίμησή της εντός του ERM, και η Λιρέτα αναγκάστηκε να αποχωρήσει πλήρως την ίδια μέρα. Άρα οι Ιταλοί ακολουθούσαν τους Άγγλους. Και να φανταστείς ότι ο Σόρος σπούδασε στο London School of Economics και μισή τους Γερμανούς, ε. Να τα λέμε κι αυτά. Ούγγρος, πρόσφυγας του ναζισμού. Οι συνωμοσιολόγοι έχουν συχνά ισχυριστεί ότι ο George Soros είναι ο ομφαλός ενός μεγάλου και ισχυρού δικτύου. Σύμφωνα με μία ασθμένουσα περιγραφή, είναι η ορατή πλευρά ενός τεράστιου και μοχθηρού μυστικού δικτύου ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών συμφερόντων, που ελέγχονται από τις κορυφαίες αριστοκρατικές και βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης, με επίκεντρο τον Βρετανικό οίκο του Windsor, χτισμένες πάνω στα συντρίμμια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δίκτυο αυτό υποτίθεται ότι εκτείνεται από τη Βασίλισσα και τους Ρότσιλντ έως τέρμα κάτω στον παραπεμφθέντα και φυγόδικο κερδοσκόπο μετάλλων και εμπορευμάτων Mark Rich, με έδρα το Τσούγκ της Ελβετίας και το Tel Aviv, τον μυστικοπαθή Ισραηλινό έμπορο όπλων και αγαθών Σαούλ Άιζενβεργκ και τον βρώμικο Ράφι Αιτάν. Αυτά είναι ανοησίες. Το πραγματικό δίκτυο όπου ανήκει ο Σόρος, ο ευρύτερος και πιο περίπλοκος οικονομικός ιστός, στον οποίο αναφέρθηκε σε μια συνέντευξη, είναι ένα δίκτυο αντισταθμιστικών κεφαλαίων που ζητούν να βγάλουν λεφτά με παρόμοιους τρόπους. Όπως θυμάται ο συνεταιρός του Dragon Miller, το κυνηγήσαμε στα αλήθεια αυτό το πράγμα και συνεχίσαμε να το τρέχουμε και να το τρέχουμε και να το τρέχουμε σαν το λαγουδάκι στη διαφήμιση της μπαταρίας Energizer. Οπότε όποιος έχει λίγο μυαλό θα ρωτήσει το χρηματιστή του τι διάολο συμβαίνει, και ξέρω ότι οι άνθρωποι μιλάνε. Είναι η Quantum Fund, είπαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως εκείνη του Louis Bacon, ο Σόρος και ο Dragon Miller μοιράστηκαν πληροφορίες από τηλεφώνου. Άλλοι διαχειριστές αντισταθμιστικών κεφαλαίων που συμμετείχαν στη συναλλαγή ήταν ο Bruce Kovner της Caxton και ο Paul Tudor Jones. Δεν χρειαζόταν τηλεπάθεια. Οι προσπάθειες των τραπεζών που δάνειζαν χρήματα στα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου μεγέθυναν την κλίμακα του σορταρίσματος. Ο Duncan Bolsbo διεύθυνε το Γραφείο Συναλλαγών Σταθερών Αποδόσεων στη Morgan Stanley του Λονδίνου. Όπως θυμόταν αργότερα, το αίτημα του Σόρους για χρηματοδότηση σήμαινε ότι τον επιστράτευε για να βοηθήσει στο σχεδιασμό μιας επίθεσης εναντίον μιας ηλικιωμένης γυναίκας, της γυραιάς κυρίας της Threadneedle Street, της οδού δηλαδή Κλωστοβελώνας. Κοινός της Τράπεζας της Αγγλίας. Ο Σόρος αποθήκευσε σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά ομόλογα που κατήχε ως εγγύηση για τα μετρητά που δανειζόταν, προκειμένου να σορτάρει τη λίρα στην αγορά άμεσης παράδοσης. Πέρα από την χρηματοδότηση που του παρέσχε η Morgan Stanley, σημείωνε ο Bolsbo,
Παρακολουθούσαμε στενά τον Σόρος. Υπήρχε όπως θυμόταν το υπηκό πίσω και συχνά μπροστά από τις πωλήσεις λίρας της Quantum. Αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου όπως τα Tudor, Bacon και Kovner, για να μην πούμε για ένα πλήθος μοχλευμένων τραπεζών που όλες σφυροκοπούσαν τη λίρα. Άλλες τράπεζες που ακολούθησαν το παράδειγμα των αντισταθμιστικών κεφαλαίων ήταν οι Citicorp, JP Morgan, Chemical Banking, Bankers Trust, Chase Manhattan, First Chicago και Bank America. Η γυραιά κυρία δεν είχε καμία ελπίδα. Ήταν ένας ομαδικός χρηματοπιστωτικός βιασμός.